Αρχικά εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του 11χρονου και περαστικά και στους μαθητές που έχουν τραυματιστεί. Κοιτάξτε να δείτε, όσοι έχουμε μια εικόνα από τα σχολεία, ξέρουμε πραγματικά ότι τέτοιες περιπτώσεις έχουμε πάμπολες μέσα στα Τι σχολεία. εννοείτε? Δηλαδή, τεχνικοί να βρίσκονται εν ώρα μαθήματος στη διάρκεια του σχολείου να κάνουν εργασίες μέσα στο σχολείο. Είναι άλλο να μπει ένας τεχνικός και να αλλάξει μια κλειδαριά Θα σας και πω, άλλος και άλλο για κάτι να, τέτοιο. Προφανώς. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν μιλάμε για έκτακτες περιπτώσεις. Μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις που πάνε και κάνουν δουλειές, σημαντικές δουλειές εν ώρα σχολείου. Η κατάσταση αυτή που επικρατεί με τις συντηρήσεις των σχολείων από την ώρα που πέρασαν στους Δήμους είναι τραγική. Πραγματικά. Θα σας θυμίσω περιστατικά με το ταβάνι στην Πηλαία που έπεσε στα κεφάλια των παιδιών, με τον ανεμιστήρα στη Θεσσαλονίκη. Αποτύχει και μόνο αποτύχει, δεν έχουμε θρυνήσει άλλα θύματα. Η κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία, χωρίς να θέλουμε να είμαστε υπερβολικοί, σας το λέω με χαμηλούς τόνους, είναι τρομακτική. Έχουμε λεβιτοστάσια δίπλα σε αίθουσες που φιλοξενούν μαθητές. Σε πολλά σχολεία, όχι μόνο σε ένα. Πραγματικά προκαλεί, ναι. Προκαλεί πραγματικά, μας εξοργίζει η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας που λέει ότι θα αναζητήσουν ευθύνες. Τελικά ποιος έχει την ευθύνη που στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο και γυρνάνε νεκρά? Ποιος έχει την ευθύνη για αυτό το πράγμα? Κύριε Πονά, ελπίζαμε με τη βοήθειά σας να φτάσουμε και εμείς σε κάποιες απαντήσεις. Όπως είπατε λοιπόν, να το πούμε και στους τηλεθεατές, μπορεί να μην γνωρίζουν, γιατί πράγματι είναι ένα κουβάρι αρμοδιοτήτων σε πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Η χώρα μεταξύ κυβέρνηση, περιφερειών, δήμων, προκειμένου με τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη το 2010, πέρασε η αρμοδιότητα των σχολείων στους Δήμους και στις σχολικές επιτροπές. Στις συντηρήσεις. Η συντήρηση των σχολείων είναι υποχρέωση των Δήμων. Ναι. Και όλα τα σχετικά με τα λειτουργικά τους και λοιπά. Άρα έρχεται λοιπόν η Σχολική Επιτροπή και πρέπει να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει σε κάθε σχολείο. Δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να απαγορεύει να γίνονται εργασίες εν ώρα μαθήματος. Καλώς, κακώς, δεν ξέρω. Πάντως δεν υπάρχει τέτοιος νόμος. Άρα πάμε εκεί στο συγκεκριμένο σχολείο. Είναι κάπου η ευθύνη. Φαντάζομαι να μας πείτε εσείς που τα ξέρετε καλύτερα, τα ζείτε καθημερινά, μεταξύ της Δημοτικής Αρχής, του σχολείου και του εργολάβου. Τα λέμε σωστά ή είναι αλλιώς? Ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι. Ο Δήμος έχει την ευθύνη με υπηρεσία. Κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να είναι τεχνική υπηρεσία του Δήμου που θα πάει και θα ελέγξει το Λέβητα κτλ. Και όχι ώρες σχολείου. Ναι. Νομίζω αυτό είναι κατανοητό και το καταλαβαίνουν όλοι και αυτός που δεν έχει καμία επαφή με το σχολείο. Και την ώρα αυτή βλέπουμε να γίνονται εργασίες στο σχολείο και αποτύχει πραγματικά. Ακούσαμε και τον συνάδελφο δημοσιογράφο. Αν γινόταν σε διάλειμμα, αναρωτιόμαστε τι θα είχαμε αυτή τη στιγμή. Σαφώς είναι όλα τόσο δύσκολα. Ξέρετε, δεν είναι δυνατόν να στέλνει ο γονιός το παιδί του στο σχολείο, σε αυτό το ασφαλές μέρος που είπε η κυρία Βίδου, και να το παίρνει τραυματισμένο ή να το παίρνει νεκρό. Είναι αδιανόητο. Έχετε εσείς δεχθεί κάποιες διαμαρτυρίες από γονείς οποιοδήποτε, είτε σε αυτό το σχολείο είτε σε κάποιο άλλο της ευρύτερης περιοχής, που να λένε για τέτοια προβλήματα που να υπάρχουν με τους καυστήρες, με τους λεβίτες, με εργασίες, με οτιδήποτε? Καταρχήν, σας είπα, είχαμε πολλά περιστατικά. Ναι. Σας λέω, πριν από 1,5 χρόνο έπεσε ένα ταβάνι στα κεφάλια μαθητών στην Πηλαία του Χωρτιάτη. Ναι. Λεβιτοστάσια στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Ναι. Έχουμε λεβιτοστάσια δίπλα σε αίθουσες που φιλοξενούν μαθητές. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι. Ξέρετε, δεν είναι ένα και δύο. Είναι πολλά. Η κατάσταση με τη σχολική στέγη είναι μια κουβέντα πραγματικά που πρέπει να ανοίξει. Και πρέπει να ανοίξει εδώ και τώρα. Τις ευθύνες, κατά τη γνώμη μας, τις έχει η κυβέρνηση. Πρέπει να φτιαχτούν καινούργια σχολεία. Ξέρετε, αυτό το σχολείο, ναι, θα σας πει και ο δημοσιογράφος, είναι δεν ξέρω πόσο χρονών σχολείο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε πού είναι τα λεβιτοστάσια. Βασίλη, γνωρίζουμε πού την είναι τα λεβιτοστάσια μέσα στο σχολείο. Θέλετε να σας πω λίγο κάτι, κύριε Παπαθημή? Ελάτε. Ναι, κύριε Κοκονά. Το περίεργο είναι ότι οι γονείς και όσοι έχουν σχέση με το σχολείο γινόμαστε μπαλάκι πολλές φορές. Ανάμεσα σε δήμους, ανάμεσα σε υπουργεία, ανάμεσα σε κυβερνήσεις, για το ποιος έχει την ευθύνη για να λειτουργήσει ένα σχολείο. Και ξέρετε κάτι,
Εμφανίζεται ο Δήμος πολλές φορές. Πολλές φορές οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να λένε ότι δεν έχουμε χρηματοδότηση, δεν μπορούμε να ελέγξουμε, δεν έχουμε τεχνικούς. Θα φέρουμε εξωτερικούς τεχνικούς για να δουν μια κατάσταση στο σχολείο. Έρχονται, δημιουργείται μια κατάσταση όπως αυτή. Καλημέρα σας. Και κανένας μετά δεν έχει ευθύνη για το τι γίνεται. Κανένας πραγματικά. Ξέρετε, για το, συζητάμε για όσα ατυχήματα γίνονται στο σχολείο. Όταν οι σύλλογοι γονέων ψάχνουν να βρουν ποιος φταίει, γινόμαστε μπαλάκια από τον ένα στον άλλον.